Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βιντεάκι, σε ακόμη ένα βλογκάκι σε αυτό το κανάλι. Γεια σας λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παρασκευή πρωί και είχαμε σχεδιάσει εδώ και καιρό να έρθουμε στο χωριό μου στα Γιάννενα, ούτως ώστε να περάσουμε εδώ αυτό το καλοκαιρινό τριήμερο και να κάνουμε και... Τέλος πάντων, και κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνουμε. Τελικά ήρθαμε χθες το βράδυ και αντί για καλοκαιρινό τριήμερο, θα περάσουμε ένα φθινοπορεινό τριήμερο, ένα χειμερινό τριήμερο. Δεν ξέρω. Κυριολεκτικά έχουν ανοίξει οι ουρανοί. Γίνεται χαμός, βρέχει κατακλυσμιαία. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ωραία η φύση, οι εικόνες και όλα αυτά είναι ωραία, αλλά εντάξει, δεν είναι της εποχής. Ακούτε και την μπέμπα μου που είναι εδώ ενθουσιασμένη. Αυτή καλά περνάει. Και εμείς καλά περνάμε, εντάξει. Αλλά αλλιώς τα σχεδιάσαμε τα πράγματα, αλλιώς έγιναν. Ήταν να κάνουμε και κάποιες δουλειές οι οποίες εξωτερικές, οι οποίες εννοείται πως έχουν αναβληθεί μέχρι την επόμενη φορά που θα έρθουμε. Εκτός αν ο καιρός βελτιωθεί τόσο πολύ αύριο και μεθαύριο, που δεν νομίζω. Ήρθαμε χθες το βράδυ λοιπόν πάρα πολύ αργά, φτάσαμε εδώ 12 η ώρα, αργήσαμε να ξεκινήσουμε γιατί αργήσε ο Πούλιος να τελειώσει από τη δουλειά του και πραγματικά λέω πως δεν θα ξαναταξιδέψω τόσο αργά το βράδυ, γιατί όχι απλά φοβήθηκα, όχι έβρεχε, όχι έρεχνε κεραυνούς, όχι παιδιά, πραγματικά δεν έχω ξανατρομάξει νομίζω ποτέ τόσο στη ζωή μου. Τέλος πάντων, φτάσαμε αισίως, τακτοποιηθήκαμε, οι γονείς μου ήταν ήδη εδώ, οπότε τακτοποιηθήκαμε γρήγορα, τα κορίτσια ήδη κοιμόταν από το δρόμο, άρα απλά συνέχισαν να κοιμούνται εδώ, δεν κατάλαβαν και πολλά και ξύπνησαν εδώ πέρα. Η μπέμπα σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον, αν και έχει ξανάρθει τώρα, δεν το ξέρει καλά το σπίτι αυτό. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι έδωσα πολλές πληροφορίες και είπα πάρα πολλά πράγματα μέσα σε δύο λεπτά για το τι έχει γίνει. Τώρα καθίσαμε εδώ το πρωί, η ώρα είναι ήδη 12:20, περάσαμε εδώ το πρωινό μας, ήπιαμε καφέ, παίξαμε, θα σας δείξω έτσι λίγα πλάνα από αυτά που τράβηξα. Η Μπέμπα πήρε μία περπατούρα η οποία την έχουμε σταθερή, δεν κινείται, απλά για να κάθεται όρθια και το διασκεδάζει αρκετά. Τώρα λίγο κόπασε η βροχή, λίγο καλύτερα τα πράγματα, όχι ότι δεν βρέχει. Βρέχει. Και πήρε ο Πούλιος την Εύη έτσι λίγο να βγουν μια βόλτα, γιατί είναι δύσκολο για ένα παιδάκι να έχει έρθει στο χωριό που ξέρει πως βγαίνει στην αυλή, στην παιδική χαρά και να βρίσκει αυτό τον καιρό. Άρα την πήρε να πάνε μια βόλτα και εμείς με την Μπεμπούλα καθόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε μερικά πραγματάκια. Άρα αυτά για την αρχή. Θα σας αφήσω, θα σας δείξω μερικά πλάνα από την ημέρα μας. Και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Φορέσαμε δηλαδή με άλλα λόγια τα χειμερινά μας. Ευτυχώς είδα το καιρό και έφερα... Δεν πίστευα με τίποτα ότι θα είναι τόσο χάλια. Με τίποτα δεν πίστευα ότι θα έχει τόσο κρύο και θα έχει τόσο χάλια καιρό. Βλέπω και ένα καημένο χελιδονάκι μες στη βροχή. Αλλά ευτυχώς έφερα και μερικά πιο ζεστά ρούχα για πάνε ενδεχόμενο και τελικά τα πιο ζεστά ρούχα θα χρησιμοποιήσουμε.
αυτά. Πολύ ωραία, Εύη. Πρώτα είναι τα αυγά. Όχι, τη φωτογραφία. Από τη φωτογραφία, πες τα μας. Για πες. Πρώτα είναι τα αυγά. Πρώτα είναι τα αυγά, πολύ ωραία. Μετά. Είναι μία μία. Και μετά είναι η κάμπια. Πολύ ωραία. Και μετά είναι η χρυσαρία και μετά είναι η πεταλούδα. Πάρα πολύ σωστά, Εύη. Θες να μας δείξεις και τις μινιατούρες. Όχι, για τη δείξω. Πολύ ωραία, Εύη, δεν πειράζει. Να το διαβάσουμε με το βιβλίο. Ωραία, έλα να διαβάσουμε. Απόγευμα πια, η ώρα είναι 4, από ό,τι καταλαβαίνετε κοιμούνται όλοι. Όλοι και τα δύο τα κορίτσια μου κοιμούνται. Η Πέπα κοιμάται τα μεσημέρια, αφού φάει περίπου στις 3. Μετά κατά τις 4 κοιμάται πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε το τελευταίο διάστημα που το έχει υιοθετήσει αυτό και με βολεύει πάρα πολύ. Καθώς και η Εύη είναι ένα παιδάκι το οποίο κοιμάται το μεσημέρι οπωσδήποτε. Η Εύη δεν γίνεται να χάσει το μεσημεριανό ύπνο, πραγματικά καταραίει μετά. Δηλαδή η Εύη είναι ένα παιδάκι του τύπου που πηγαίνει μόνο του και κοιμάται το μεσημέρι. Δεν μπορεί αλλιώς. Άρα με βόλεψε έτσι αυτό τώρα που κοιμούνται και τα δύο το μεσημέρι. Και κάθισα λίγο εδώ έξω σε αυτή την αυλή που έχουμε και περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας όταν είμαστε στο χωριό, καθώς είναι κλειστή με τζαμαρία και έχουμε φανταστική θέα και πολύ ωραίο φως. Και δεν αισθάνεσαι ότι κλείνεσαι μέσα, παρά τον άσχημο καιρό, ο οποίος κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει μέχρι που έβγαλε και λίγο ήλιο. Αλλά τελικά μπα τίποτα, ξανά βροχή, ξανά μανά τα ίδια. Και ο Μίχλι, θα σας δείξω λίγο, κοιτάξτε λίγο, ο Μίχλι. Υπό άλλες συνθήκες, αυτός ο καιρός είναι αγαπημένος μου. Μ' αρέσει αυτή η μυρωδιά της βροχής, μ' αρέσουν αυτές τις στιγμές πριν τη βροχή και μετά τη βροχή. Αλλά εντάξει, αυτό που έγινε χθες πραγματικά με φόβησε, ήταν χαλασμός. Και καλά είναι να είναι και στον καιρό τους, δηλαδή το καλοκαίρι θέλεις αυτές τις ανοιξιάτικες βροχές που έρχονται και φεύγουν. Τώρα εδώ είναι. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Αυτά προς το παρόν. Θα σημασέψω λίγο εδώ που πέσαμε με την Εύη με τους κύκλους. Τους κύκλους ζωής και θα πω και εγώ να μέσα λίγο έτσι να χαλαρώσω μέχρι να ξυπνήσουν και τα κορίτσια μου. Ήταν σήμερα μια ωραία χαλαρή μέρα, δεν κάναμε κάτι από ό,τι είδατε, σπίτι ήμασταν, δεν πειράζει, ωραία περάσαμε. Η Εύη βγήκε όμως μια βόλτα με τον μπαμπά της. Αυτά προς το παρόν. Σας καλημερίζω. Η ώρα είναι 11:30. Τώρα κατάφερα να ανοίξω την κάμερα. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αναλογικά με αυτό που ζήσαμε όταν ήρθαμε, ο καιρός έχει βελτιωθεί πραγματικά πολύ. Ένας ήλιος πάει να βγει διστακτικά, έτσι θα σας δείξω. Βλέπετε, ο ουρανός είναι ακόμη συννεφιασμένος, αλλά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πολλές θετικές προσδοκίες για βελτίωση. Η Εύη έχει βγει ήδη έξω στην παιδική χαρά, λογικά αφού έβρεξε χθες το μεσημέρι τελευταία φορά. Τώρα τα πράγματα ίσως είναι λίγο καλύτερα, δεν ξέρω, ελπίζω να έχουν στεγνώσει και να μην απογοητευτεί. Η γμωρίτιδά μου καλά κρατεί, όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο ξέρετε πως υποφέρω και συνεχίζω. Υπάρχει βέβαια μια βελτίωση, αλλά υποφέρω ακόμα. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Χθες άνοιξα τελευταία φορά την κάμερα γύρω, δεν θυμάμαι, ήταν τέσσερις και θα σας πω γιατί δεν την άνοιξα το απόγευμα. Για το απόγευμα ασχοληθήκαμε με το στήσιμο αυτής της κουζίνας εξωτερικού χώρου που πήραμε την IKEA, την οποία την βρήκα, την βρήκα εντελώς τυχαία
Το προηγούμενο Σάββατο που κάτι πήγα να πάρω, τέλος πάντων τη βρήκα εντελώς τυχαία και μου άρεσε πάρα πολύ. Φανταστική, δεν ξέρω, την είδα και μου άρεσε και λέω θα την πάρω και έχουμε κουζίνες, θα την πάρω για τον εξωτερικό χώρο και μάλιστα αν την έπαιρνε σε συνδυασμό μαζί με ένα παγκάκι το οποίο δεν το στήσαμε ακόμα, το πάμε στο άλλο μου το χωριό αυτό, στη μαμά, έκανε, τέλος πάντων είχε σε πολύ καλή τιμή και τα δύο μαζί, άρα τα πήρα και τα δύο και φέραμε βασικά την κουζίνα για να τη στήσουμε εδώ, να την παίξουμε εδώ και μετά θα την πάρουμε μαζί μας, δεν θα την αφήσουμε. Ασχοληθήκαμε όλο το απόγευμα με αυτό, ήταν μια πραγματικά πολύ μπελαλήθικη δουλειά, διότι ήταν εντελώς αποσυναρμολογημένη και θέλω να σας δείξω λίγο τι όμορφη που είναι. Έχει 4 θήκες για γλαστράκια. Εδώ πέρα παίρνει νερό, είναι βρυσούλα. Η Εύη ακόμη δεν έχει ανακαλύψει, απορώ πώς, μάλλον από τον πολύ ενθουσιασμό για να παίξει, ότι όντως μπορείς να βάλεις νερό και να είναι βρυσάκι. Έχει τα... αυτά τα πλαστικά, τα... για να πέφτει τέλος πάντων μέσα από το νερό. Είχε κυμολίες, καθώς εδώ πέρα υπάρχει μαύρο πίνακας. Μάτια, εμείς βέβαια εννοείται ότι έχουμε κάνει και κάποιο λάθος, καθώς τα... οι διακόπτες από τα μάτια έπρεπε να είναι εδώ, αλλά εγώ έδινα τις οδηγίες, το είπα ανάποδα. Okay. Είχε μέσα 3 εργαλεία μικρά, έτσι κυπουρική, στα 2 τα φτιαράκια και αυτή τη τσουκράνα και κοιτάξτε τι ωραίες λεπτομέρειες για να τα κρεμάς. Ραφάκια, θα πάρω ένα πλάνο μετά από πιο μακριά για να το δείτε. Και είχε και αυτό εδώ το ξύλινο δίσκο στον οποίο η Εύη έχει βάλει όλα τα κουζίνικά της. Και... εδώ αριστερά, βλέπετε και το μεγάλο καρπούζι μας, έχει και αυτό για να κρεμάς. Αυτά που βλέπετε οι αριθμοί, θα βγάλω τα αυτό μετά. Το καλό που είχε συγκριτικά με αυτές που έχουμε πάρει από IKEA, πρώτη φορά έχω πάρει παιχνίδι που συναρμολογείται από λίτσι ξύλινο, έμεινα πολύ ευχαριστημένη, αν και ήταν διαλυμένο μέσα. Ήθελε δηλαδή αρκετή ώρα. Το καλό που είχε και παρατήρησα είναι ότι είχε αριθμημένα τα ξύλα και σου έλεγε, ας πούμε, πάρε το ξύλο 16 και 17. Και έτσι γλιτώνεις πολύ κόσμο, πολύ χρόνο. Εν αντιθέσει με την IKEA που απλά τα μαντεύεις κάπως, δεν πάει που. Και τέλος πάντων, φάγαμε όλο μας το απόγευμα με αυτό και καταλαβαίνετε τον ενθουσιασμό της Εύης για την κουζίνα αυτή και το πόσο έπαιξε. Μου άρεσε πάρα πολύ, έχουν πολύ ωραία ξύλινα παιχνίδια. Τα Lidl, σας το έχω ξαναπεί, αυτό τα παίρνω. Ήταν η πρώτη φορά που έχω πάρει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν, έλεγα, που έχω πάρει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι από τέτοια. Εντάξει, καταλαβαίνετε, να, εδώ λίγο χτυπήθηκε. Υπάρχουν κάποιες φθορές λίγο εκεί. Η κόλλα παρατήρησα ότι όπως είχαν κόλλησει τα μάτια... είναι κάπως πρόχειρο, τέλος πάντων όμως, σε γενικές γραμμές, είναι φανταστική κουζίνα. Θα την αφήσουμε έξω στον κήπο και στο σπίτι της μαμάς που μετά. Αυτά προς το παρόν. Θα σας αφήσω να πιω τον καφέ μου. Η Εύη σας είπα είναι με τον Πούλιο έξω. Η Μπεμπούλα ξανακοιμάται. Θα ξυπνήσει σε λίγο για να φάει. Οπότε θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Αλλαγή σχεδίου, καθώς ήρθα στην αυλή να συνεχίσω τον καφέ μου. Πρώτον, γιατί έχω ησυχία, η Εύη λείπει, η Μπεμπούλα κοιμάται, οπότε μέχρι να ξυπνήσει έχω αυτό τον απαραίτητο χρόνο. Δεύτερον και κυριότερον, διότι επιτέλους βγαίνει ένας ωραίος ήλιος, τουλάχιστον έχει ζέστη, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι με κοτομάνικο. Εντάξει, δεν έχει τη ζέστη που αναμένουμε να έχει το καλοκαίρι αυτές τις μέρες, αλλά συγκριτικά με το τι βρήκαμε όταν ήρθαμε, έχουμε τεράστια βελτίωση, τεράστια βελτίωση. Επίσης έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, καθώς όπως σας είπα ήρθαμε με σκοπό να κάνουμε συγκεκριμένες εξωτερικές εργασίες, οι οποίες αναβλήθηκαν, δεν ξέρω πότε θα ξανάρθουμε, πότε θα γίνουν, άρα έχουμε πολύ χρόνο και έτσι ξεκουραστήκαμε, χαλαρώσαμε, χθες πραγματικά ξεκουράστηκα, ήταν μια πολύ ωραία, πολύ χαλαρή μέρα.
Και απροσδόκητα χαλαρή, καθώς άλλα είχε το πρόγραμμα και αλλιώς καταλήξαμε. Άρα εντάξει, ήταν και καλό παράλληλα. Βέβαια μας έμειναν κάποιες δουλειές πίσω, αλλά θα γίνουν, καλά να είμαστε και θα γίνουν όλα. Αυτά λοιπόν, όπως σας είπα, θα πιω εδώ το καφέ μου, θα ακούω αυτούς τους υπέροχους ήχους του χωριού και της φύσης και τους δάσους και όλα αυτά. Και μόλις ξυπνήσει η μπεμπούλα, αν συνεχίσει ο καιρός να είναι έτσι καλός, γιατί είναι και λίγο άστατος, δεν είναι να εμπιστεύεσαι, να τη φέρω και αυτή έξω για να φάμε. Αυτά, σας αφήνω να συνεχίσω τον καφέ μου. Εν τω μεταξύ, πόσο έξυπνα και πόσο συναισθηματικά ζώα είναι τα άλογα. Πριν λίγο αυτό το κοπάδι που σας έδειξα και χθες σε προηγούμενα πλάνα και σήμερα ήρθε εδώ στο διπλανό οικόπεδο για να φάει το χορτάρι, το οποίο οικόπεδο είναι φραγμένο, αλλά η πόρτα είναι ανοιχτή. Τέλος πάντων, μπήκαν, έφαγαν και μετά αντιληφθήκα από ώρα καθώς άκουσα καθώς ακούσα θόρυβο ότι ενώ όλα είχαν βγει τα άλογα και είχαν κατέβει προς τα κάτω, ένα πουλαράκι είχε παγιδευτεί, δεν μπορούσε να βρει την έξοδο για να βγει από το οικόπεδο και η μαμά του το φώναζε, αλλά και το υπόλοιπο κοπάδι δεν είχε απομακρυνθεί και το περίμενε και τέλος πάντων το βοηθήσαμε, βγήκε και έφυγε όλο το κοπάδι μαζί και αυτό έλεγα πόσο όμορφα ζώα και πραγματικά πόσο συναισθηματικά και έξυπνα ζώα είναι τα άλογα. Αυτά, η ώρα είναι 4 και ένας μικρός χαμούλης πάλι έξω. Όσο χαρήκαμε τον ήλιο, τον χαρήκαμε, τώρα πάλι πανικός. Πριν λίγο ήταν και μερικά προβατάκια εκεί, αλλά στη βροχή τα καημενούλικα τι να φάνε. Και στεναχωριέμαι κυρίως για την Εύη που ήθελε πάρα πολύ να παίξει στην παιδική χαρά, αλλά είναι όλα... Δεν έχει προλάβει να στεγνώσει κάτι, ακόμη και το πρωί που έπαιξε στην πλατεία, εντάξει. Στις κούνιες και σε αυτά δεν μπορεί να ανέβει, είναι όλα πραγματικά μουσκεμα. Η ώρα είναι 4 και κοιμούνται όλοι τώρα. Και είναι η ώρα που μπορώ άνετα να ανοίξω την κάμερα και να σας μιλήσω, καθώς έχει απόλυτη ησυχία και ηρεμία. Και θα καθίσω λίγο εδώ έξω με το βιβλίο μου. Έλεγα φυσικά, να είμαι ειλικρινής, θα καθίσω με το βιβλίο μου και να απολαύσω τη βροχή, αλλά τελικά θα καθίσω με το κινητό και θα δω μια ταινία στο Netflix. Αυτό έχει μάλλον το πρόγραμμα. Έχω περισσότερη διάθεση για ταινία παρά για βιβλίο αυτή τη στιγμή. Και αυτά προς το παρόν.
δουλειά του κουνούσε. Πάει ο γάτος να το πιάσει. Του έσφυγε εσύ τη φωλιά του σαν καλάγι τη μαμά. Κυριακή πρωί και επιτέλους μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή σχεδόν. Κυριακή. Τέλος πάντων, πάντως έχει ήλιο, δεν φαίνονται σύννεφα, αν και ο καιρός το μεσημέρι πάλι λέει βροχή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Προς το παρόν, απολαμβάνουμε τον ήλιο. Ήρθαμε επιτέλους στην παιδική χαρά, η οποία είναι στεχνή και ιδανική για παιχνίδι και έχει και αρκετά παιδάκια μάλιστα σήμερα. Οπότε η Εύη είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Βγάλαμε και την Μπεμπούλα μία βόλτα που ήταν δύο μέρες μέσα στο σπίτι. Βγήκαμε και χθες το βράδυ, να πω την αλήθεια, φάγαμε έξω. Έτσι για να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Ωραία περάσαμε. Πολύ ωραία, ήμασταν οικογενειακός. Τώρα απολαμβάνουμε αυτή την πολύ όμορφη. Εδώ. Στην παιδική χαρά και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά, δεν ξέρω, θα καθίσουμε όσο θέλει η Εύη σήμερα, καθώς το αξίζει και δεν ξέρω και αν αύριο, τι καιρό θα έχει και αύριο, γιατί εμείς θα φύγουμε αύριο, δεν θυμάμαι αν το είπα αυτό, θα φύγουμε αύριο το απόγευμα. Αλλά επειδή ο καιρός είναι τόσο άστατος και δεν ξέρεις, σήμερα που μπορούμε θα καθίσουμε όσο περισσότερο γίνεται και μέχρι να κουραστεί η Εύη δηλαδή και να πει ότι θέλει να φύγει. Αυτά λοιπόν. Ακόμη ένα ήσυχο μεσημέρο απογευματάκι, η ώρα είναι 4, όπως πάντα, όπως συνήθως όπως πάντα, τέτοια ώρα κοιμούνται όλοι και εγώ έχω το χρόνο να ανοίξω έτσι την κάμερα ήσυχα, ήρεμα και ωραία και να τα πούμε λίγο. Πέρασαμε πολύ ωραία σήμερα το πρωί, πήγαμε στην παιδική χαρά, η Εύη έπαιξε, το ευχαριστήθηκε. Ο καιρός συγκριτικά με τις υπόλοιπες μέρες πάντα ήταν πολύ καλός, έχει ήλιο, δεν έχει κρύο, δεν θα έλεγα ότι έχει και ζέστη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει κρύο, με ένα ελαφρύ μακριμάνικο ή σε μια χαρά, ακόμη και με κοντομάνικο ίσως. Ήταν πολύ κόσμος με κοντομάνικο και δεν κρύωνε, δεν καταλαβαίνω πώς το κάνουν αυτό πραγματικά. Εγώ κρυώνω. Αλλά είδατε εδώ στη Τσαμαρία που πέφτει ο ήλιος, είμαι πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε ότι είμαι με το αμάνικο, δεν έχουμε πολύ ζέστη στον εξωτερικό χώρο, γιατί όπως σας είπα το έχουμε κλειστό με τζάμια, βλέπετε κιόλας. Οπότε μπαίνει λίγο φως, να μπει λίγο ήλιος, ζεσθενόμαστε αμέσως, είναι ωραία. Μία μίγα. Έλεγα λοιπόν ότι περάσαμε ωραίο, ο καιρός βέβαια είναι λίγο άστατος, με την εξής έννοια ότι εκεί που έχει ήλιο παίρνει ένα ψηλό βροχό για 5 λεπτά και μετά πάλι ήλιος. Και έτσι κυλάει η σημερινή μέρα. Επίσης σήμερα είναι μια μέρα που είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ανακουφισμένη, διότι μετά από περίπου 10-12 μέρες, κατά τις οποίες υπέφερα, όσοι έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο ξέρετε, από μια απέσια ιχμωρίτιδα, είναι η πρώτη μέρα που αισθάνομαι καλά. Βέβαια με ακούτε, ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί η φωνή μου, έχω ακόμα... Τέλος πάντων, δεν είμαι ακόμη καλά, αλλά είναι η πρώτη μέρα που πραγματικά αισθάνομαι καλά και βλέπω
αισθητή βελτίωση. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα ιχμωρίτιδα. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει στο παρελθόν, εκτός αν είχα κάνει και δεν είχα διαγνωστεί. Δεν ξέρω. Πάντως έτσι είναι η πρώτη φορά που έκανα και πραγματικά υπέφερα, γιατί εκτός από που κόμμα συνάχη, απώλεια όσφρησης για λίγες μέρες, είχα τρομερές κεφαλαλγίες πίεσης. Και πραγματικά και χθες και σήμερα, και χθες ήμουν καλά, αλλά σήμερα είμαι πραγματικά πολύ καλά. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι μια ελαφριά πίεση πάνω από τα μάτια και λίγο συνάχη. Αυτό και η φωνή μου που ακούγεται κάπως. Άρα ωραία, πάει και αυτό, τελειώνει από ό,τι φαίνεται. Ελπίζω να μην κολλήσουμε κάτι άλλο, αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό με παιδάκια σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Τέλος πάντων, ό,τι είναι, στο περνάμε έτσι ελαφρά. Αυτά λοιπόν, τώρα άνοιξε την κάμερα να σας πω αυτά τα δύο λόγια που σας είπα και θα καθίσω εδώ, δεν θα φύγω, καθώς θέλω να τελειώσω ένα βιβλίο που έχω μαζί μου και το τελειώνω τώρα. Είναι ένα βιβλίο που ήθελα οπωσδήποτε να το τελειώσω, γιατί μου άρεσε πολύ και θέλω να το βάλω στα αγαπημένα βιβλία. Τι έχουμε τώρα, του Μαΐου, αυτά θα ανεβάσω. Ελπίζω να προλάβω να γυρίσω το βίντεο αυτή την εβδομάδα με τα αγαπημένα βιβλία του Μαΐου, γιατί έχω, δεν είναι πολλά, αλλά είναι 4-5, είναι και είναι πολύ ωραία. Θέλω πολύ, ειδικά για έναν, υπομονώ πολύ να το μοιραστώ μαζί σας, μου άρεσε πάρα πολύ, το απόλαυσα πάρα πολύ. Άρα πιστεύω από Τρίτη να βρω το χρόνο ένα πρωί να καθίσω να το κάνω και αυτό. Αυτά προς το παρόν. Δευτέρα πρωί και το τριήμερό μας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Η ώρα είναι 11 και από το πρωί προσπαθώ να μαζέψω έτσι λίγο τα πράγματά μας. Πόσα πράγματα έφερα αλήθεια για 3-4 μέρες. Τώρα το καταλαβαίνεις όταν επιστρέφεις και χρειάζεται να τα πακετάρεις ξανά. Ο Πούλιος και η Εύη πάνε παιδική χαρά. Θα φύγουμε μετά το φαγητό, η Μπεμπούλα ξανακοιμάται και είναι μια ωραία ήσυχη μέρα με όμορφο καιρό.
όχι ιδιαίτερα ζεστό πάλι, αλλά ωραίο καιρό. Εγώ φανταστείτε με κοντομάνικο, αλλά κρυώνω λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Και βγήκα στην αυλή, για να τα πούμε έτσι λίγο. Ένα τρίμερο λοιπόν έφτασε στο τέλος, με τα πολύ καλά και τα λίγα δύσκολα έτσι που είχε, και με τα απρόπτα του βέβαια. Αλλά εντάξει, όλα πήγαν καλά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξεκουραστήκαμε, η Εύη χάρηκε πάρα πολύ και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ, πραγματικά ξεκουραστήκαμε και και χαλαρώσαμε. Και τώρα ήρθε η στιγμή να επιστρέψουμε, όλα τα ωραία τελειώνουν, εντάξει, θα ξανάρθουμε, ερχόμαστε συχνά. Αυτά λοιπόν, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, ξέρω γίνομαι κουραστική, το λέω συνέχεια, αλλά είναι ένας καλός τρόπος για να επικοινωνούμε πιο συχνά, πιο άμεσα, πιο όμορφα, πιο ωραία. Εκεί μοιράζομαι και πολύ περισσότερες στιγμές της καθημερινότητάς μου. Επίσης κάνω και πολλούς βιβλιοδιαγωνισμούς κυρίως, αλλά και άλλου τύπου, αλλά και βιβλιοδιαγωνισμούς, οπότε αν εσείς ή τα παιδάκια σας είστε λάτρεις των βιβλίων, τότε είναι ακόμη ένας λόγος για να με ακολουθήσετε και στο Instagram, το οποίο συνεχώς εμφανίζεται εδώ κάτω, οπότε μπορείτε να με βρείτε και εκεί. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για ακόμη ένα βίντεο, που ήρθατε μαζί μας και περάσετε μαζί μας ακόμη ένα τετραήμερο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν εδώ, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ για όλα τα όμορφα λόγια που είτε μου γράφετε στο YouTube είτε μου στέλνετε στο Instagram. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Και εννοείται, κλείνω αυτό το βίντεο και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!